Η Πανελλαδική Επιτροπή των Πλόγων αντιπροσωπεία της Γραμματείας, υλοποιώντας την απόφαση που είχαμε πάρει, συναντηθήκαμε σήμερα στη Βουλή με τον Πρόεδρο της Βουλής και με τα πολιτικά κόμματα. Θέσαμε τα αιτήματά μας, που πιστεύουμε ότι είναι και αιτήματα επιβίωσης, αλλά είναι και αιτήματα δίκαια. Καταρχήν, πρέπει να καταγγείλουμε τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πολυσυεργώντας δεν δέχτηκε στην ουσία να μας συναντήσει και δεν συναντηθήκαμε μαζί τους για να δώσουμε αυτά τα προβλήματα, και έρχεται συνέχεια και της άρνησης του Υπουργού να συναντηθεί με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Πλόγων και γενικά με τους αγρότες που βρίσκονται στον δρόμο και αγωνίζονται. Από εκεί και πέρα πήραμε και θετικές απαντήσεις με την έννοια στήριξη στα αιτήματά μας και ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής. Ανοίξαμε όλα αυτά τα ζητήματα και το πλαίσιο αιτημάτων που έχουμε. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να πούμε στους αγρότες που μας ακούν κυρίως είναι ότι η δική μας υπάλληλη, η δική μας συμμετοχή, οι αγώνες μας, στη συμπόρευση και με τους εργαζόμενους και με τους αυτοαπασχολούμενους μπορούν να δώσουν δύναμη και προοπτική σε αυτόν τον αγώνα, να αποσπάσουμε κάποιες λύσεις και ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουμε. Δηλαδή είναι στο δικό μας χέρι, μέσα από τη λειτουργία και της Πανελλαδικής Επιτροπής των Πλόγων και των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών και Κοινοτροφικών Συλλόγων. Και βεβαίως το επόμενο διάστημα συνεχίζουμε αυτή την πάλη, διεκδικώντας με διάφορες μορφές τα αιτήματά μας και διοργανώνοντας και ένα μεγάλο συνεδριτήριο στο Κιλινέρ που θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια της μικρομεσαίας αγροτιάς. Σήμερα ήρθαμε εδώ και συναντήσαμε τον πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θεωρούμε σκόπιμα πολυσυέργηση, έτσι ώστε να μην γίνει συνάντηση. Θέσαμε στον πρόεδρο της Βουλής και ζητήσαμε να γίνει μια συζήτηση προημερησίας διατάξεως για τα αιτήματα που έχουμε και το είχαμε καταθέσει, ή αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, να γίνει μια συζήτηση στην Επιτροπή Εμπορίου, όπου του ζητήσαμε να παρευρεθούμε κι εμείς μέλη της Επιτροπής των Μπλόκων, έτσι ώστε να τεκμηριώσουμε τα δίκαια αιτήματα που έχουμε.